Ulrich Schlick. Μια δήλωση έχει νόημα αν είτε είναι αληθής εξορισμού, είτε μπορεί να επιβεβαιωθεί εν αρχή από την εμπειρία. Θεμελιωτής του περίφημου θετικιστικού κινήματος «Κύκλος της Βιέννης», ο Σλίκ επηρεάστηκε έντονα από το Tractatus Logico Philosophicus του νεαρού Wittgenstein και ως αποτέλεσμα το αρχικό του ενδιαφέρον στράφηκε προς τη γλώσσα και το νόημα και τον οδήγησε να αναπτύξει την επαληθευτική θεωρία νοήματος. Σύμφωνα με το Σλίκ, μια δήλωση έχει σημασία αν είναι αληθής εξορισμού, όπως το όλοι οι εργένιδες είναι ανύπαντροι, άντρες, είτε μπορεί να επιβεβαιωθεί εν αρχή από την εμπειρία. Έτσι για τον Σλίκ, οι επιστημονικές δηλώσεις έχουν σημασία μόνο εφόσον υπάρχει κάποια μέθοδος με την οποία μπορούν εν αρχή να επαληθευτούν. Η προϋπόθεση εν αρχή είναι απαραίτητη, προκειμένου να δηλωθεί ότι οι εσφαλμένες δηλώσεις έχουν σημασία όσο και οι ορθές. Οι εσφαλμένες δηλώσεις είναι δηλώσεις που θα μπορούσαν να είναι ορθές, αλλά όπως αποδεικνύεται δεν είναι. Από την άλλη, δηλώσεις χωρίς νόημα είναι εκείνες για τις οποίες καμιά εμπειρία δεν θα μπορούσε να οδηγήσει εν αρχή σε επαλήθευση. Κλασικά παραδείγματα αυτών των δηλώσεων, όπως επιμένει ο Σλίκ, βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλη την ιστορία της μεταφυσικής φιλοσοφίας. Η ψυχή ζει και μεταθάνατο. Ο Θεός είναι παντογνώσης και καλοκάγαθος. Όλα είναι ένα κλπ. Δεν είναι ούτε ορθά ούτε εσφαλμένα, αλλά απλώς χωρίς νόημα, κατά τον Σλίκ. Η αρχή επαλήθευσης θα είχε τεράστιο αντίκτυπο στα μέσα του 20ου αιώνα. Επειδή μόνο οι επιστημονικές δηλώσεις και εκείνες που θεωρούνται ορθές εξορισμού έχουν νόημα, έπρεπε να γίνει κάποιος απολογισμός για τις προτάσεις της ηθικής, της αισθητικής και άλλων μη προτασιακών δηλώσεων. Για τον Σλίκ αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν κυριολεκτικό νόημα, αλλά εκφράζουν απλώς μία στάση ή κάποιο επιφώνημα εκ μέρους του ομιλητή. Η επιρροή της εν λόγω ιδέας μπορεί να γίνει αντιληπτή στην εμφάνιση αρκετών συγκινησιακών θεωριών. Η επιρροή της εν λόγω ιδέας μπορεί να γίνει αντιληπτή στην εμφάνιση αρκετών συγκινησιακών θεωριών, τόσο στην ηθική όσο και στην αισθητική την ίδια περίοδο. Βλέπε για παράδειγμα Μουρ. Όσο για τα μαθηματικά και τη λογική, οι προτάσεις τους ανήκουν στην ίδια κατηγορία με εκείνες των εξορισμού. Είναι σύμφωνα με το Σλίκ κυριολεκτικά ταυτολογίες. Έτσι, εμφανίζεται ένα μεγάλο πρόβλημα για την επαληθευτική αναφορά σχετικά με το νόημα, επειδή μολονότι δεν ήταν η πρώτη φορά που οι φιλόσοφοι είχαν ισχυριστεί ότι οι μαθηματικές προτάσεις ήταν εξορισμού ορθές, η εξίσωσή τους με την ταυτολογία θα ήταν τουλάχιστον βεβαιασμένη. Εξορισμού μια ταυτολογία απλώς επαναλαμβάνει ή υπενήσεται κάτι που έχει ήδη δηλωθεί. Ωστόσο, τα μαθηματικά είναι μια αρχή ανακάλυψης όπως και η ίδια η επιστήμη. Δεν χρειάζεται παρά να κοιτάξουμε την εξέλιξή τους από τον Πυθαγόρα μέχρι τα σύγχρονα μαθηματικά των Καντόρ και Χίλμπερτ, τη θεωρία του Χάους και τις κλασματικές διαστάσεις του Μάλντεμπρο για να το επιβεβαιώσουμε. Επιπλέον, επειδή οι ανακαλύψεις στα καθαρά μαθηματικά συχνά υποστηρίζουν και ενημερώνουν προβλέψεις φυσικών θεωριών, ιδιαίτερα μετά τη θεωρία της σχετικότητας του Άινστάιν και την κβαντομηχανική του Σρόντιγκερ, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις προτάσεις των καθαρών μαθηματικών και της καθαρής φυσικής είναι τουλάχιστον ασαφής. Μια παρόμοια επίκριση εκφράστηκε, αλλά από διαφορετική οπτική γωνία, από τον Κουίν στο περίφημο κείμενό του «Δύο δόγματα του εμπειρισμού», όπου υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αναλυτικές και συνθετικές, δηλαδή εμπειρικές δηλώσεις. Προβλήματα για την επαληθευτική αρχή έγιναν ωστόσο εμφανή πριν από τον Κουίν και τα σύγχρονα μαθηματικά. Η βασική επίκριση εναντίον της επαληθευτικής αρχής είναι ότι φαίνεται να μην υπακούει στα κριτήρια που θέτει η ίδια σχετικά με το τι έχει και τι δεν έχει νόημα. Ο ισχυρισμός ότι μια δήλωση έχει νόημα μόνο εφόσον υπάρχει μέσω επαλήθευσης δεν είναι ούτε αναλυτικός ούτε εμπειρικά επιβεβαιώσιμος. Επομένως, η ίδια η αρχή φαίνεται να κρίνει τον εαυτό της άνευ νοήματος. Αυτό το μάλλον ενοχλητικό συμπέρασμα οδήγησε τον Σλίκ και άλλους σε μια προσπάθεια διάσωσης της επαληθευτικής αρχής, εξασθενίζοντας ή τροποποιώντας την, αλλά καμιά από τις απόπειρες δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα πιστική. Στο τέλος και ιδιαίτερα μετά το έργο του Κουίν, η αρχή εγκαταλείφθηκε ως επίσημο κριτήριο του τι έχει και τι δεν έχει νόημα.
Ωστόσο, ο Σλικ και άλλοι φιλόσοφοι του κύκλου της Γέννης είχαν αποκαλύψει μια σημαντική μεθοδολογική αρχή μέσω των συλλογισμών τους για την επαλήθευση. Πριν από το δικό τους έργο, οι φιλόσοφοι δίσταζαν να καταλήξουν στο ακριβές νόημα μιας πρότασης, προτού εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ορθότητά της. Το έργο της βοήθησε να προωθηθεί η αυξανόμενη έμφαση στη γλώσσα και η ανάγκη μιας θεωρίας νοήματος πριν από τη διευθέτηση άλλων φιλοσοφικών θεμάτων.